Η σημερινή συζήτηση είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε παρακολουθήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό στην εφημερίδα με την αρθρογραφία μας. Είναι το θέμα των γαλλικών εκλογών ως αποτίμηση του προηγούμενου γύρου και ως εκτίμηση για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εν ώψη των επόμενων. Και είναι μια συζήτηση η οποία έχει, όσο την αντιλαμβάνομαι, τεράστιο βάθος, τόσο όσον αφορά την ίδια τη συγκυρία, το τι έχει συμβεί στο εκλογικό αποτέλεσμα, το πώς κινούνται οι πολιτικές δυνάμεις στη Γαλλία, ας πούμε, και το τι εκτιμάμε ότι θα συμβεί στη συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι έχει τεράστια σημασία και για την πολιτική κατανόηση των δυνάμεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε. Και άρα έχει και πολύ μεγάλη εκπαιδευτική διαδικασία σημασία, κατά τη γνώμη μου. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Ελπίζω ότι έχουμε κάνει και μια σχετική προετοιμασία. Θα δώσω το λόγο στον σύντροφο τον Πάνο τον Πέτρου για να κάνει την εισήγηση και μετά θα προχωρήσουμε κατά τα συνήθη στη διαδικασία της κουβέντας. Καλησπέρα. Οι εκλογές στη Γαλλία και γενικότερα πάντα οι εξελίξεις στη Γαλλία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφενός είναι ένας από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους καπιταλισμούς στην Ευρώπη, με ό,τι σημαίνει αυτό για τον αντίκτυπο, τα συμπεράσματα, τις τάσεις εξαγωγής των εκεί φαινομένων αλλού. Και είναι και μια χώρα η οποία παραδοσιακά, εδώ και δεν ξέρω πόσα χρόνια, δεν πλήττει ποτέ. Πάντα παράγει ειδήσεις, είτε καλές, είτε κακές. Σε κάθε περίπτωση βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Φετινές εκλογές είχαν πολλά επίδικα και ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα με πολλούς τρόπους. Όπως είπε και ο Θάνος, η εφημερίδα αλλά και το ΑΡΠΗ μέσα στον Απρίλιο έχει καλύψει πάρα πολύ εκτεταμένα τη συγκεκριμένη εκλογική μάχη. Έχετε πάρει όλοι, νομίζω, και προετοιμαστικά το σύνολο της ύλης που το προωθήσαμε για όποιον θέλει να τα επικαιροποιήσει, να τα φρεσκάρει στο μυαλό του πριν τη συζήτηση. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω όσα έχουμε πει, γράψει και συζητήσει τους τελευταίους 2-3 μήνες, θεωρώντας υποχρεωτικά κάποια πράγματα πιο αυτονόητα για λόγους χρόνου και άρα θα παρουσιάσουν πιο ελλειπτικά. Θα βάλω και κάποια σημεία από τα νεότερα, κυρίως εν ώψη των βουλευτικών, και μετά νομίζω από τη συζήτηση θα είναι καλύτερο να φανεί που έχει σημασία να πέσει περισσότερο βάρος από τις πάρα πολλές πτυχές που ανοίγουν αυτές οι εκλογές. Οι εκλογές έρχονται 5 χρόνια μετά από άλλη μια προεδρική εκλογή, η οποία και τότε είχε σοκάρει και τότε είχε προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις, γιατί και αυτή τότε ήταν ένας πολιτικός σεισμός. Ήταν ο πρώτος κατακαιρματισμός του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος στη Γαλλία. Τότε είχαμε την κατάρρευση του Σοσιαλιστικού Κόμματος, του ισχυρού κόμματος κεντροαριστεράς. Είχε κυβερνήσει από το 12 ως το 17 και ο Λαντ με νεοφιλελεύθερη πολιτική, μήτα όπως οι περισσότεροι κεντροαριστεροί στη σημερινή εποχή, παρέδιδε το κόμμα στον διάδοχό του, τον Μπενουά Αμόν, στο 6,6%. Ήταν το πλησιέστερο σε μια νέα πασοκοποίηση σαν μέγεθος κατάρρευσης ενός ισχυρού δημοκρατικού κόμματος. Τότε για πρώτη φορά δεν είχαμε την κούρσα των δύο μεγάλων, την παραδοσιακή, και εμφανίστηκε στον πρώτο γύρο μια κούρσα για 4. Ο νεοεμφανιζόμενος Εμμανουέλ Μακρόν, η προσωποποίηση του ακραίου κέντρου και τραπεζίτης του ιδιωτικού τομέα παιδί και σύμβουλος σοσιαλιστικών κυβερνήσεων, άρα άνθρωπος του κράτους κλπ. Και δεσμοί με την κεντροαριστερά και με την κεντροδεξιά. Ο ίδιος δήλωνε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, ευρωπαϊστής, νεοφιλελεύθερος.
Αυτό που λέμε ακραίο κέντρο, η σύγκληση των δύο παραδοσιακών μεγάλων στην ίδια πολιτική. Ο Μακρόν ήταν η προσωποποίησή του. Η παραδοσιακή δεξιά τότε, με τον Φιγιόν υποψήφιο, κουτσουρεμένη κι αυτή, 20%, αλλά πιο ανθεκτική από την κατάρρευση των σοσιαλιστών. Η Λεπέν παρούσα, ο Μελανσόν το πρώτο του άλμα, τέσσερις άνθρωποι γύρω στο 20-22% σε ένα θρίλερ και τότε, με δεύτερο γύρο Μακρόν, Λεπέν και όλα τα γνωστά που ακολούθησαν. Αλλά είχε φανεί ήδη ένα πολύ καινούριο πολιτικό τοπίο και αναρωτιόμασταν όλοι από το 17 τότε πού θα καταλήξει το τέλος αυτής της πενταετίας σε ένα τόσο ρηγματωμένο σκηνικό. Το ερώτημα χόντρινε και από την ίδια τη θητεία Μακρόν, κάθε άλλο παρά ήρεμη. Η πρώτη διετία, το πρώτο μισό της θητείας του, χαρακτηρίστηκε από πολύ μεγάλες κοινωνικές συγκρούσεις. Οι πιο εμβληματικές δύο που τις θυμόμαστε, νομίζω, οι περισσότεροι ακόμα. Η πρώτη ήταν η εξέγερση των κίτρινων γυλαίκων, ενάντια στην ακρίβεια. Ή με εξεγερτικά χαρακτηριστικά άγρια από ανθρώπους, κυρίως της επαρχίας, χωρίς προηγούμενη δράση, που κατέβαιναν στο Παρίσι σε παράνομες διαδηλώσεις, αντιμετώπισαν την πιο σκληρή καταστολή που έχει δει, όχι μόνο η Γαλλία, νομίζω οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πέρα από τους φυλακισμένους, υπάρχουν σακατεμένοι, εκατοντάδες σακατεμένοι άνθρωποι από πλαστικές σφαίρες στα μάτια κλπ. Η συγκλονιστική απεργία διαρκείας ενάντια στη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, τα ιερά και τα όσια των γαλλικών συνδικάτων, πηγή περηφάνειας ότι το έχουν κρατήσει, και η ναυαρχίδα της προσπάθειας του Μακρόν να εμφανιστεί ως Θάτσερ με παντελόνια, έχοντας δει το Σοσιαλιστικό Κόμμα να διαλύεται, πιστεύοντας ότι μετά από αυτούς ήρθε το τέλος και των συνδικάτων, θα προχωρούσε μονομερώς στην ισοπαίδωση του πιο εμβληματικού κεκτημένου, χωρίς κοινωνικό διάλογο, όπως κάνανε οι προηγούμενοι, επανάληψη θατσερικής εμπειρίας, που προκάλεσε ένα πολύ άγριο και παρατεταμένο απεργιακό κίνημα, που κατάφερε αρκετά παραγνωρισμένη νίκη, τρενάροντάς το για μήνες, από blitzkrieg διάθεση να περάσει άμεσα, ο Μακρόν βρέθηκε να αμήνεται και να ελύσεται. Και με την έλευση της πανδημίας βρήκε την αφορμή να βάλει την μεταρρύθμιση στο σιρτάρι, δηλώνοντας ότι εν καιρό πανδημίας απαιτείται κοινωνική ειρήνη, αρκετά έξυπνα από τη μεριά του. Μεταρρύθμιση που πάγωσε μέχρι το τέλος της θητείας του και είναι το επίδικο ενδεχομένως της επόμενης. Αυτό το πρώτο μισό έδειξε πόσο σαθρό ήταν, η πρώτη νίκη Μακρόν, που είχε εμφανιστεί ως κομίτης πάνω στα ερείπια πολύ πιο έμπειρων μηχανισμών στη διακυβέρνηση. Το δεύτερο μισό ήταν πολύ πιο σκοτεινό, ακριβώς επειδή αντιμετώπισε τέτοια ζόρια και τέτοιες κοινωνικές συγκρούσεις, έκανε μια επιλογή πολύ προσφυγή στις γαλλικές κυβερνήσεις, να βγει από τη δύσκολη θέση επενδύοντας στην κλιμάκωση της ισλαμοφοβίας. Είναι ένα πολύ βαθύ πρόβλημα στη γαλλική κοινωνία. Μέρος της εξήγησης του ότι είναι τόσο βαθύ το πρόβλημα είναι ότι και η αριστερά ή η πλειοψηφία της υπήρξε πάντα πολύ αδύναμη στο να αντιπαρατίθεται με αυτό. Και άρα όλοι ξέρουν ότι αν θες να μετατοπίσεις την πολιτική συζήτηση σε αντιδραστική κατεύθυνση και με επιτυχία, μπορείς να επενδύσεις εκεί. Και το δεύτερο μισό έχουμε αρθρογραφήσει τα τελευταία χρόνια, αν και υποτίθεται κεντρός ευρωπαϊστής κλπ. Στην κυβέρνηση, η Γαλλία είναι το πιο σκοτεινό μέρος στην Ευρώπη με όρους ρατσισμού, δημοκρατικών δικαιωμάτων και ούτω καθεξής. Εμβληματικό, μόνο αυτό θα αναφέρω, τέθηκαν εκτός νόμου αντιρατσιστικές οργανώσεις με πιο διάσημη τη συλλογικότητα ενάντια στην Ισλαμοφοβία. Πολύ mainstream, πολύ δουλεύει με τον ΟΗΕ, με δημάρχους, η οποία με απόφαση του κράτους διαλύθηκε, γιατί κατηγορήθηκε ότι το να λες ότι υπάρχει ισλαμοφοβία στη Γαλλία σημαίνει υποκίνηση μίσους και ενίσχυση του ισλαμισμού. Και πολλά άλλα τα έχουμε καταγράψει, μια διαρκής δεξιά μετατόπιση
όπου ο Μακρόν υιοθετούσε την ατζέντα της Λεπέν τρέχοντας. Αυτό έκανε πάρα πολύ και ενδιαφέρον και σκληρό το ερώτημα τι θα βγάλει κάποιος μήνυμα που πάει η Γαλλία. Και φέτος αποτυπώθηκε αυτό που θα λέγαμε κωδικά μια τριχοτόμηση του εκλογικού σώματος, δηλαδή τουλάχιστον όσων πήγαν μέχρι την κάλπη να ψηφίσουν. Αθρηστικά, γύρω στο 32-35% παίρνουν κομβικά και το άθροισμα όλων των υποψηφίων αυτού που οι Γάλλοι αποκαλούν αριστερά, που περιλαμβάνει πράσινους, σοσιαλδημοκράτες, στα αριστερά του Μακρόν, να το πούμε έτσι. Άλλο τόσο το άθροισμα του Μακρόν με διάφορους κεντρώους και κεντροδεξιούς, όπως το παραδοσιακό κόμμα, και άλλο τόσο το άθροισμα των ακροδεξιών, Λεπέν, Ζεμούρ και του Ντυπών Ινιάν, ενός μικρότερου ακροδεξιού υποψηφίου. Ένα εισαγωγικό για τη γαλλική έννοια του όρου αριστερά, που νομίζω έχει αξία, για να μην το λέμε και κάθε φορά όποτε γράφουμε, στη Γαλλία. Όπως είπα, στη Γαλλία ο όρος αριστερά περιλαμβάνει όλες τις δυνάμεις πέραν της κεντροδεξιάς, να το πω, ή πέραν του κέντρου που αυτοπροσδιορίζεται ως κέντρο. Και άρα από τα κεντροαριστερά και πέρα. Αυτό έχει μια αξία, η γαλλική συνήθεια, όταν αποτιμάει κανείς την εκλογική συμπεριφορά των ανθρώπων. Και ο πιο άγριος εχταριστής Γάλλος θα λέει αριστερά και θα περιλαμβάνει τους ψηφοφόρους του Σοσιαλιστικού Κόμματος για να εκτιμήσει πού είναι η ταξική συνείδηση, πού είναι ο πολιτικός αγώνας, σε τι περιβάλλον καλείται να δράσει, τι σκέφτονται οι άνθρωποι γύρω του. Το οποίο, κατά τη γνώμη μου, έχει μια αξία. Το πρόβλημα της παράδοσης «Όλοι είμαστε αριστερά» είναι όταν έχει να κάνει με τακτικές επιλογές και άρα τη μακρά παράδοση του ΚΚ κυρίως να αντιλαμβάνεται την ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος ως αδέρφια, φίλους, συμμάχους, ευγενείς άμυλα, αλλά συνεργάσια. Με αυτή την έννοια του όρου αριστερά υπήρχε προεκλογικά και επιβεβαιώνεται και μετεκλογικά η κακή πτυχή των αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου. Κάποτε αυτό αποκαλούταν αριστερό ημισφαίριο και αποτύπωνε μια πραγματικότητα ότι αν και κατακερματισμένοι σε διάφορες εκδοχές από τους σοσιαλιστές μέχρι τα κατεβάσματα της άκρας, ήταν μια δύναμη του 45-47%, η μισή Γαλλία ήταν κατά εκεί. Αυτός ο χώρος, ο συνολικός, συρρυκνώθηκε τα τελευταία χρόνια και έχει φτάσει σήμερα να μην είναι ημισφαίριο, να είναι το 1/3. Έχοντας απέναντί του 1/3 κέντρο δεξιάς κάθε εκδοχής και 1/3 ακροδεξιάς, με πολύ μεγάλη κοινωνική δεξαμενή πλέον. Με αυτή την έννοια, στη μεγάλη εικόνα αποτυπώθηκε η σκληρή πραγματικότητα των δεξιών μετατοπίσεων στη γαλλική κοινωνία κατά τη διάρκεια της θητείας Μακρόν. Τα καλά νέα σε αυτό το χώρο, όπως βγήκαν από τον πρώτο γύρο και που κάνουν πιο σύνθετη την εικόνα, είναι πρώτον ότι οι προβλέψεις για νέα συρρήκνωση αυτού του χώρου δεν επιβεβαιώθηκαν. Υπήρχε εκτίμηση ότι θα πάει χειρότερα από το 2017. Αντίθετα, ανακάμπτει κατά 2-3 μονάδες το άθροισμα. Αλλά το πιο σημαντικό και ειδικά σε ό,τι αφορά εμάς, τους ανθρώπους στα αριστερά της αριστεράς, είναι το αποτέλεσμα του Μελανσόν. Ότι σε αυτό το χώρο, αν και περιορισμένο, κυριαρχεί πλέον μια δύναμη στα αριστερά του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Κυριαρχεί με απόλυτους όρους και με ένα ποσοστό το οποίο είναι το μεγαλύτερο που έχει πάρει προεδρικός υποψήφιος της αριστεράς, όχι των σοσιαλιστών τέλος πάντων, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Και άρα συνυπάρχει το γλυκό πικρό του πράγματος τέλος πάντων όσον αφορά τα νέα του πρώτου γύρου. Ο Μελανσόν είναι ο άνθρωπος που συγκέντρωσε το εντυπωσιακό σκορ
και αυτό το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία και είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ένας από τους πρωταγωνιστές στη γαλλική πολιτική συζήτηση και ο μεγάλος πρωταγωνιστής που αφορά την κουβέντα στην αριστερά. Θέλω λίγο εντάχει, αυτά είναι όλα για τη συζήτηση μετά, μακρά πορεία του Μελανσόν. Έφυγε το 8 από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, έφτιαξε ένα μικρό κόμμα, το λεγόμενο Αριστερό Κόμμα, με 5.000 περίπου μέλη, βάζοντας στόχο η αριστερά της αριστεράς, η διάσπασή του και ό,τι άλλο υπάρχει, να ανατρέψει την ηγεμονία των κεντροαριστερών σε αυτό το ημισφαίριο, σπάζοντας δεσμούς μαζί τους. Συγκροτήθηκε το μέτωπο της αριστεράς, μαζί με το ΚΚ Γαλλίας και μικρές ομάδες της άκρας αριστεράς. Ήταν η πρώτη καλή επιτυχία τότε, ένα 12% περίπου. Μεσολάβησαν πολλοί καυγάδες και με οργανωτικό αντίκτυπο σε εκλογικές επιλογές, κυρίως με το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο παρέμενε προσκολλημένο στη κεντροαριστερή στρατηγική. Όταν ερχόταν η ώρα δήμων, περιφερειών, κατέληγε πάντα ότι ο ασφαλέστερος δρόμος είναι να επανεκλεγούμε μαζί με τη βοήθεια των σοσιαλιστών. Αυτό δημιούργησε μια ρήξη, τη διάλυση πρακτικά του μετώπου της αριστεράς, στην οποία ο Μελανσόν απαντάει με μια στροφή σε αυτό που λέμε αριστερό λαϊκισμό, το 2017 με την ίδρυση της ανυπότακτης Γαλλίας. Υιοθετεί πολύ σωστές κριτικές και εκφράζει πολύ υγιείς αγωνίες απέναντι στα υπαρκτά κόμματα της αριστεράς, τα κατεστημένα, και σοσιαλιστές και κομμουνιστές. Το ότι αυτά τα σύμβολα που χρησιμοποιούν, πολλές φορές χρησιμοποιούνται για να καλύψουν συντηρητικές πολιτικές επιλογές, αλλά προτείνει μια προβληματική απάντηση, ότι η απάντηση στους κομματικούς μηχανισμούς και το συντηρητισμό τους είναι το μοντέλο του λαϊκισμού. Υποτίθεται άμεση δημοκρατία από τα κάτω, δεν φτιάχνουμε κόμμα, φτιάχνουμε ένα κίνημα οριζόντιο, ιντερνετικό κλπ. Του οποίου συνεκτική ουσία τι είναι, είναι ο ηγέτης, ο Μελανσόν, που διεκδικεί την Προεδρία. Το 17 κάνει το πρώτο άλμα με μια τέτοια, η πρώτη στροφή του προς αυτή την καμπάνια αριστερού λαϊκισμού, που παίρνει και τότε κοντά στο 20%, όπως είπα. Με την κριτική στήριξη τότε του ΚΚ, πλασαρισμένος από το 17 ως η μεγαλύτερη πλέον δύναμη, το 22 στο τοπίο που είχε διαμορφωθεί, όπου σε συνθήκες τριχοτόμησης που είπα, αυξανόταν η πίεση σε όλα τα κοινωνικά μπλοκ να πάνε να ψηφίσουν αυτόν που μπορεί και να βρεθεί στο δεύτερο γύρο. Υποφελήθηκε ο Μακρόν από αυτό, βυθίζοντας την κεντροδεξιά, η οποία φέτος πήρε 4,8% η Ρεπουμπλικάνη. Εποφελήθηκε η Λεπέν αντιμετωπίζοντας την πρόκληση του Ερίκ Ζεμούρ, του νέου ακροδεξιού αστέρα, που την αμφισβητούσε από τα ακόμα πιο ακροδεξιά, αλλά προς την ώρα της κάλπης το ακροατήριο συσπυρώθηκε στην Μαρίν που μπορεί να πάει δεύτερο γύρο. Αντίστοιχα, παρότι δεν το περιμέναμε και προσωπικά δεν το περίμενα καθόλου, εν μέσω αυξημένου ανταγωνισμού, πράσινη, ΚΚ μόνο του, πόσο χειρότερα μπορούν να πάνε οι σοσιαλιστές, αυτό λειτουργήσε και υπέρ της καμπάνιας της ανυπότακτης Γαλλίας, φέτος με το όνομα Λαϊκή Ενότητα, με αποτέλεσμα, παρά τον πολύ σκληρό ανταγωνισμό, να πετύχει αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα που το έκτισε και στην τελική ευθεία, αν πιστέψουμε τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, και να κατοχυρωθεί ως η μοναδική χρήσιμη ψήφος στην αριστερά, πιέζοντας όλους τους ανταγωνιστές προς τα κάτω και φτάνοντας στο σήμερα που θεωρείται αυταπόδεικτο και αυτονόητο ότι όποιος μιλάει για την αριστερά στη Γαλλία, μιλάει πλέον για την ανυπότακτη Γαλλία και τον Μελανσόν, λόγω του θέματος του λαϊκισμού που περιέγραψε. Σε αυτή τη διαδρομή, δεν θα τα επαναλάβω, 10 χρόνια γράφουμε σχεδόν για τις αρετές και τις αδυναμίες αυτού του μοντέλου.
Αλλά έχουν αναδειχθεί και όλες οι αρετές της ανυπότακτης Γαλλίας ή του Μελανσόν στην πολεμική απέναντι στους σοσιαλιστές, στη μεγάλη φιλοδοξία με την καλή έννοια ότι έβαζε πάντα τον πήχη στο να πρωταγωνιστήσει η αριστερά της αριστεράς, την έμπνευση που προκαλούσε σε ανθρώπους και οι αδυναμίες, το πρόβλημα του αριστερού λαϊκισμού και οργανωτικά, το μοντέλο αδιαμεσολάβητη τη σχέση ηγέτη-οπαδών και πολιτικά, ανεξάρτητα από την αφετηρία, η υποβάθμιση και στη γλώσσα και στη πρακτική της ταξικής πάλης, του αριστερά-δεξιάς ανάξονας, οι γνωστές κριτικές στον αριστερό λαϊκισμό. Τα τελευταία χρόνια, μιλώντας για τις αρετές και τις επιτυχίες αυτής της προσπάθειας, ξεχωρίζουμε κάποια βήματα που αποτυπώθηκαν πάρα πολύ και στο εντυπωσιακό φετινό εκλογικό αποτέλεσμα εκ μέρους ανυπότακτης Γαλλίας. Και ήταν η εντυπωσιακή πολιτική βελτίωση στο να δείξει ανοιχτό πνεύμα απέναντι στα λεγόμενα κοινωνικά κινήματα. Το ένα αφορά την οικολογία, όπου ήταν η μόνη υποψηφιότητα που κατάφερε να υιοθετήσει θαρετά και να μπορέσει να τα παντρέψει και με τα κοινωνικά, οικονομικά, κοινωνικής δικαιοσύνης, τα αιτήματα της ριζοσπαστικής πτέρυγας του οικολογικού κινήματος, εμβληματικό το κατάργηση των πυρηνικών, της πυρηνικής ενέργειας στη Γαλλία, αλλά συνολικότερα θεωρήθηκε η πιο φιλική προς τις οικολογικές ανησυχίες ριζοσπαστικές υποψηφιότητα και αποτυπώθηκε, ερμηνεύει σε μεγάλο βαθμό το ότι σάρωσε ως πρώτη δύναμη στην νεολαία, κατεξοχήν ευαίσθητη για το μέλλον του πλανήτη που θα ζήσει. Αλλά πολύ πιο εντυπωσιακό και του ζόφου που επικρατούσε στη Γαλλία σε αυτό το θέμα και των προβλημάτων του ίδιου και των συμβούλων του παλιότερα σε αυτό το θέμα ήταν ότι ανέβασε κατακόρυφα τη σύγκρουση με την Ισλαμοφοβία τα προηγούμενα χρόνια. Το έκανε προκαλώντας συγκρούσεις μέσα στην αριστερά και με παλιούς δικούς του ανθρώπους, οι οποίοι αποχώρησαν από την ανυπότακτη Γαλλία, καταγγέλλοντας αυτή τη στροφή φιλικότητας στους μουσουλμάνους. Το έκανε με πολύ πιο χοντρό κόστος κεντρικοπολιτικά. Έχει στοχοποιηθεί από τον αστικό τύπο στη Γαλλία με τον όρο Ισλαμοκολαμπό, το οποίο, για να καταλάβουμε το κλίμα που επικρατεί, Κολαμπό είναι βαριά κουβέντα, είναι ο συνεργάτης, αλλά είναι στη γαλλική πολιτική αργό οδοσύλλογος. Είναι από το 1945. Η Κολαμπός ήταν η ακροδεξή του καθεστώτος Βυσσή. Το Ισλαμοκολαμπό είναι μια χυδαία αντιστροφή από την ακροδεξιά, που λέει ότι οι σύγχρονοι Ναζί είναι οι μουσουλμάνοι, οι Ισλαμιστές, και οι σύγχρονοι δοσύλλογοι είναι οι αριστεροί που τους υποστηρίζουν. Και υπάρχει η στοχοποίηση των συνεργατών των Ισλαμιστών, συν ο όρος Ισλαμοαριστερή, που θυμίζει αναδερφιαστικά Εβραίο-Μπολσεβίκη, παλιότερα. Θέλω να πω ότι δεν ήταν καθόλου απλή επιλογή. Την υποστήριξε η ανυπότακτη Γαλλία μαζί με άλλες δυνάμεις αριστεράς. Πρώτη φορά σηκώνεται το γάντι μετά από χρόνια. Και είχε το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου το πιο ελπιδοφόρο και εντυπωσιακό που έχει συμβεί, η μαζική ψήφος μουσουλμάνων, 70-80% στους μουσουλμάνους ψηφοφόρους και γενικότερα μη μαύρων, μη λευκών Γάλλων. Αφρικανοί, Αλγερινοί, Μαγκρεμπίνοι. Ο πλέον στοχοποιημένος πληθυσμός που κατοικεί στα εργατικά προάστια του Παρισιού. Πρώτη φορά μετά από χρόνια είχαμε τέτοια συμμετοχή στις εργατογειτονιές που έχουν τέτοια σύνθεση πλέον. Και τόσο καθαρή η ανασυγκρότηση αυτού που παλιά λεγόταν κόκκινη ζώνη του Παρισιού, γύρω από την υποψηφιότητα Μελανσόν. Αυτά ήταν τα σημαντικά που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε στη διεθνή κουβέντα πλέον, γιατί το τι κρατάει κανείς από εκλογικές επιτυχίες άλλων σε άλλες χώρες είναι πάντα επίδικο, ότι τον βολεύει ενίοτε. Νομίζω είναι από τα στοιχεία που αξίζουν να αναδείξουμε πάρα πολύ και να συγκρατήσουμε σαν στάση και το τι πολιτικό αποτέλεσμα είχε.
Υπάρχουν άλλα προβλήματα στα οποία το κομβικό είναι ο λαϊκισμός, όπως τον περιέγραψα σαν μέθοδο, και θα έρθω και παρακάτω στις συνέπειές του. Αντιφάσεις ενός αριστερού πατριωτισμού κλπ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, δεν θα επεκταθώ ιδιαίτερα. Θα μείνω στο μια διαπίστωση ενός συντρόφου του Τζον Μάλεν, που εξηγεί ότι είναι πιο εύκολο να παλεύεις να αξιοποιήσεις πατριωτικά σύμβολα από τα αριστερά, όταν είσαι στη χώρα της οποίας ο εθνικός ύμνος είναι ύμνος των εργατικών εξεγέρσεων σε όλο τον κόσμο. Και άρα το να πεις παίζω για τη Μασαλιώτιδα, σε παίρνει. Από ότι ο ίδιος είναι Άγγλος, να πας να το κάνεις αυτό με έναν εθνικό ύμνο που λέει God save the Queen. Άρα έχει μια βάση, θέλω να πω, ερμηνείας, αλλά στο ίδιο άρθρο εξηγεί ότι παραμένει κομμάτι του προβλήματος η αυταπάτη ενός καλού ρόλου του γαλλικού υπεριαλισμού στον κόσμο. Φεύγοντας από το ΝΑΤΟ, τι θα κάνετε, τι θα κάνουμε, θα παραμείνουμε μια υπερδύναμη με πυρηνικά και θα αξιοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη δύναμη της σπουδαίας χώρας για το καλό. Και άρα έχει διάφορα, θέλω να πω, αλλά νομίζω τα πιο σοβαρά αφορούν το τι επιχειρεί να χτίσει, τι επιχειρούσε να χτίσει στην καθημερινότητα ο αριστερός λαϊκισμός και που οδηγεί σταδιακά. Θα μείνω στην αριστερά με μια επίσης αναφορά σε αυτή τη διαδρομή του ΝΠΑ, το οποίο μας αφορά πιο ιδιαίτερα εμάς. Δυστυχώς δεν απασχόλησε τη μεγάλη εικόνα. Το γιατί και το δυστυχώς, νομίζω όμως εμάς που έχουμε τους δεσμούς που έχουμε ιδεολογικά ή πολιτικά με τους συντρόφους, μας αφορά. Κωδικά θα το χαρακτηρίζαμε πλήρης υποτίμηση του φαινομένου. Το φαινόμενο ήταν η εμφάνιση ενός κοινωνικού πολιτικού ρεύματος αρκετά ζωηρού, αριστερού ρεφορμιστικού. Και αριστερού αλλά και ρεφορμιστικού ή ανάποδα και ρεφορμιστικού αλλά και αριστερού. Ό,τι θέλει ο καθένας. Αλλά ήταν μια πραγματικότητα η οποία υποτιμήθηκε επί πάρα πολλά χρόνια. Από το 10-12, όταν το ΝΠΑ ήταν στα πάνω του και θεώρησε ότι το μέλλον του ανήκει και δεν υπάρχει χώρος για αναζωογόνηση ζώων περίεργων τύπου αριστερός ρεφορμισμός. Το ξαναέκανε το 17, αν και πλέον ο σχετισμός είχε αλλάξει από την άρνηση του ΝΠΑ να εμπλακεί. Αλλά θεωρώντας τότε ότι είναι μια φούσκα που θα σκάσει, είναι διά των κομίτης το αποτέλεσμα, έχει κοντά ποδάρια και θα φανεί. Και φτάνουμε και στο σήμερα που επικράτησε μια αμηχανία. Δεν υπήρξαν οι σκληρές πολεμικές του 17, αλλά υπήρξε μια αμήχανη σιωπή σε όλη την προεκλογική περίοδο. Είναι εντυπωσιακό ότι στην εφημερίδα του ΝΠΑ δεν θα βρίσκεται κανείς ούτε ένα άρθρο προεκλογικό για το τι είναι η ανυπότακτη Γαλλία. Ούτε καλό, ούτε κακό, ούτε επικριτικό, ούτε συντροφικό. Ένα βήμα μπρος, αν θέλετε, από το να επιτίθονται συνέχεια. Και το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι από ό,τι έχω διαβάσει ως τέτοιο. Δεν επιτεθήκαμε στην ανυπότακτη Γαλλία. Αλλά είναι ενδεικτικό, νομίζω, της αμηχανίας. Το αποτέλεσμα είχε φανεί από το 17 η ανατροπή του ενδοαριστερού σχετισμού. Φέτος αποτυπώθηκε πολύ πιο σκληρά, με την έννοια ότι πόσο επιβεβαιώθηκε η παντοδυναμία πλέον του Μελανσόν σε αυτό το χώρο και κυρίως πόσο παράλογο φάνηκε στους συμπαθούντες του ΝΠΑ το ότι επέλεξαν και φέτος την επιλογή μιας δικής τους υποψηφιότητας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γινόταν αν το ΝΠΑ είχε μια άλλη τακτική, αν είχε πάει καλύτερα. Δεν είναι και δίκιο να γίνεται αντιπαράθεση με τέτοιους όρους. Έχω μια ιδέα που αν την ακολουθούσατε θα είχαν πάει όλα καλά. Αλλά μπορούμε να κρίνουμε αυτό που έγινε όντως. Την πολιτική αντιμετώπιση
που έδειξαν οι σύντροφοι και την πάρα πολύ δύσκολη θέση στην οποία έχουν βρεθεί σήμερα απέναντι σε αυτό το φαινόμενο ενός ζωηρού ρεύματος που κοιτάει αριστερά, με το οποίο δεν έχουν καταφέρει να συνδεθούν πιο οργανικά, πιο μόνιμα κλπ. Αυτά για τον πρώτο γύρο. Ο δεύτερος γύρος έχει πολύ λιγότερο, νομίζω, συζήτηση. Έδειξε την αντοχή του Μακρόν. Δεν υπήρχε μεγάλη έκπληξη, θέλω να πω. Και με διαφορά ανώτερη από την αναμενόμενη. Αλλά επίσης αυτό, νομίζω, δεν μπορεί να θολώσει το ανησυχητικό νέο της διαρκούς τάσης ενίσχυσης της Λεπέν. Η Λεπέν από το 12 μέχρι σήμερα σε κάθε εκλογή πάει καλύτερα στον πρώτο γύρο, αυτούς που είναι διατεθειμένοι να την ψηφίσουν εξ αρχής, αλλά βελτιώνει διαρκώς τα ποσοστά που συγκεντρώνει και στο δεύτερο γύρο. Όταν τίθεται το ζήτημα, μπορεί να πάρει την Προεδρία, ο αριθμός των ανθρώπων που παίζει με αυτή την ιδέα, δεν παίζει, πάει και ψηφίζει, για να δει να συμβαίνει, αυξάνεται διαρκώς. Κωδικά, όπως το λέμε και στο άρθρο της εφημερίδας, δεν καταφέρνει να πετύχει τη μεγάλη εύκολη που ελπίζει. Εγώ θέλω αυτό. Εντάξει, πάρ' το. Πάρ' το και φύγει. Κομπλέ. Μιούτ. Όπως θέτουμε στην εφημερίδα, το Εθνικό Μέτωπο δεν έχει καταφέρει την έφοδο που ήλπιζε, ούτε το 2017 ούτε φέτος, αλλά με όρους παρατεταμένης πολιορκίας, ότι έχει εγκατασταθεί και πιέζει, η φθορά στα τείχη που το κρατάνε εκτός εξουσίας αυτά τα χρόνια έχει υποστεί μια πάρα πολύ μεγάλη φθορά καθώς περνάει ο καιρός. Ένα σημείο για την κατάσταση μεταξύ των δύο γύρων, όπου στο διάλογο εντός αριστεράς υπήρχε αυτό που εγώ θα χαρακτήριζα καλή εξέλιξη για δυσάρεστους λόγους. Η καλή εξέλιξη είναι ότι δεν πολλώθηκαν οι άνθρωποι της αριστεράς σε πολύ σκληρές πολεμικές γύρω από το τι θα κάνει ο καθένας πίσω από το παραβάν στο δεύτερο γύρο. Μεταξύ όσων δεν τους πήγαινε το χέρι με τίποτα Μακρόν και όσων θεωρούσαν ότι θα πάω να το ρίξω με πιάνοντας τη μύτη κλπ. Ευχάριστο το ότι δεν υψώθηκαν συνικά τείχη, γύρω από το τι σταυρό θα βάλει σε ένα κομμάτι χαρτί. Μια ωραία διατύπωση του Ιαν Μπίρσαλ. Οι λόγοι είναι ενδεικτικοί του προβλήματος. Κανείς δεν είχε το πάθος να υπερασπιστεί την εκλογική συμπεριφορά που μπορεί να υπερασπιζόταν το 2017, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ χειρότερα. Είναι πολύ χειρότερο να ψηφίσεις Μακρόν, μετά από τα 5 χρόνια που έχεις δει πόσο μέρος του προβλήματος είναι και πού μας έφερε και όσον αφορά τις προοπτικές Λεπέν. Ήταν πολύ ζωντανή και επικείμενη. Πιθανότητα να δει κανείς τη Λεπέν στο Μέγαρο Ηλυσίων και αυτό ζόριζε ταυτόχρονα και το αντίστροφο να το υποτιμήσεις σαν απειλή. Ο χειρισμός του Μελανσόν ήταν υποδειγματικός στην ομιλία του. Πώς κάλυψε και τις δύο πολιτικές συμπεριφορές. Δεν χρειάστηκε να πει καν τη λέξη Μακρόν ούτε μια φορά. Αλλά μπόρεσε να είναι πολύ καθαρός απέναντι στο όνομα Λεπέν και του πια δεν θα ψηφίσουμε ποτέ και ούτω καθεξής. Και φάνηκε, νομίζω, ένα από τα ενδιαφέροντα του ενδιάμεσου η σημασία του να μην σε έχουν δεδομένο τα αστικά κόμματα. Αυτό που γράψαμε στο ΑΡΠΗ κυρίως, στην εφημερίδα δεν χώρισε, το κυνήγι της αριστερής ψήφου, όπου διαπιστώνοντας ο Μακρόν ότι δεν έχει στο τσεπάκι όπως παλιά, ότι χωρίς να κάνω τίποτα θα το ρίξουν όλοι σε μένα για την αντιφασίστες, η πιλάλα που τον έπιασε να ανακαλύψει την κοινωνική ευαισθησία, το αν τα συνδικάτα έχουν και καλές ιδέες και αν δεν μπορώ εγώ να διχάσω τον κόσμο της δουλειάς, αφού ζητάω την ψήφο του και όλα τα σχετικά. Δεν θα σημαίνουν μάλλον πολλά για το πώς θα κυβερνήσει. Αλλά ως πολιτικό μήνυμα, νομίζω, αξίζει και αυτό να συγκρατηθεί στα ενδιάμεσα. Το πρόβλημα Λεπέν, έχοντας πει ότι κάθε χρόνο και καλύτερα.
Το μέγεθος του είναι το πρόβλημα της κανονικοποίησης. Φέτος γράφουν πολλοί ότι η συνολική δεξιά μετατόπιση τη βοήθησε και με αυτό. Η εμφάνιση του Ζεμούρ, ενός ανθρώπου που είναι πολύ χειρότερος ή αν θέλετε πολύ πιο ειλικρινής από τη Λεπέν στο τι θέλει να κάνει, ενίσχυσε ακόμα περισσότερο το ότι η Λεπέν μπορεί να είναι και μια ακόμα πολιτικός που δεν τρέχει και τίποτα, δεν είναι το τέρας τέλος πάντων που δεν πρέπει να κυβερνήσει ποτέ, γιατί δεν θέλουμε να μάθουμε πώς είναι να κυβερνήσει. Συνολικότερα αυτό που λένε οι Γάλλοι, η λεπενοποίηση των πνευμάτων. Αυτή η τάση κανονικοποίησης. Η μεγαλύτερη ζημιά στη Γαλλία είναι αυτή. Σε μια συζήτηση για την ακροδεξιά στην Ευρώπη που έγινε κοντά στις γαλλικές εκλογές, ο σύντροφος Ούγκο Παλέτα από το NPA το έθεσε ως καρδιά του προβλήματος, αλλά όπως είπε έθεσε το ερώτημα χωρίς απάντηση, σίγουρη, ότι δεν αντιμετωπίζουμε φασιστική συμμορία, βίαιη, που ποντάρει μόνο στο δρόμο και άρα εκεί έχω να την μπλοκάρω. Έχουμε νέα ακροδεξιά, νέο φρούτο, πιο καινούριο, πιο επικίνδυνο, κάνει πόλεμο θέσεων. Και άρα πώς ακριβώς πολεμάς μια τέτοια εκδοχή κρύπτο ή νέο φασισμού. Υπάρχουν κάποιες όψεις υπάλληλοι των ιδεών. Το αντιπαράδειγμα είναι το ΚΚ Γαλλίας, που απέναντι σε αυτό το φαινόμενο επέλεξε να υποκληθεί και να ασχοληθεί με τα προβλήματα του πραγματικού γαλλικού λαού, σε εισαγωγικά, που είναι πατριώτης και δεν είναι σαν τους ριζοσπάστες των προαστίων. Μια κωδική λέξη για τους μαύρους και τους μουσουλμάνους είναι αυτή, οι ριζοσπάστες των προαστίων, και ούτω καθεξής. Στον αντίποδα αυτού, τέλος πάντων, είναι μια πτυχή. Η εναλλακτική συνολική, για να υπάρξει αντιπαλωδέως. Όψεις είδαμε, αυτή ήταν η μεγάλη αρετή της επιτυχίας της καμπάνιας Μελανσόν. Το είδαμε και μεταξύ των δύο γύρων, το πώς έσπασε το καταθλιπτικό ντουέτο ποιος είναι πιο σκληρός απέναντι στους μετανάστες, σαν κεντρικό ερώτημα της εκλογικής περίοδου. Εμφανίστηκε η αριστερά και άρα το κοινωνικό ζήτημα. Και οι ευρύτεροι κοινωνικοί αγώνες. Οι δύο φορές τα τελευταία 5 χρόνια που η Λεπέν βρέθηκε σε αμηχανία και δεν ασχολιόταν κανείς μαζί της στο δημόσιο διάλογο γιατί δεν είχε τι να πει, ήταν επί κίτρινων γυλαίκων. Ιδιαίτερα όταν τα κίτρινα γυλαίκα ανέβασαν κατακόρυφα το θέμα της αστυνομικής βίας, γιατί αυτό τους έκαιγε. Και η Λεπέν δεν μπορούσε να αφήσει ακάλυπτους τους μπάτσους, που είναι ο πυρήνας εκλογικής της βάσης, ούτε όμως να καταδικάσει για λαϊκιστικούς λόγους διαδηλώσεις. Και άλλη είναι οι απεργίες, το ασφαλιστικό, που και πάλι η Λεπέν δεν ήθελε να φανεί και νεοφιλελεύθερη σαν τον Μακρόν, αλλά δεν μπορούσε να αποξενώσει τον άλλο πυρήνα της εκλογικής της βάσης, που είναι οι μικροεπιχειρηματίες, τα μικρά αφεντικά, τα μεσαία, που θα είχαν να κερδίσουν από την αλλαγή, από το να αποδυναμωθούν τα συνδικάτα. Και άρα έχουμε κάποια χνάρια, μπούσουλες, απάντησης σε μια τέτοια απειλή, αλλά σίγουρα ποτέ πολλή συζήτηση τι είδους απειλή είναι αυτή. Και πάω καθυστερημένα στο τώρα και το επόμενο μάτς που είναι οι βουλευτικές. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια που είναι δίκαιος ο χαρακτηρισμός τρίτος γύρος των εκλογών. Από όταν έγινε μια συνταγματική μεταρρύθμιση κιόλας, να γίνονται οι βουλευτικές αμέσως μετά τις προεδρικές, από όταν έγινε αυτό χάσαν το ενδιαφέρον τους. Γιατί η μεταρρύθμιση είχε νόημα να επαναλαμβάνεται το αποτέλεσμα των προεδρικών, που είναι το πιο πιθανό όταν είναι τόσο κοντά, για να μην έχουμε άλλο πρόεδρο και άλλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία κλπ. Στο τοπίο το τόσο καινούριο και ρευστό και ρηγματωμένο που έχει προκύψει, φέτος υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον να φανούν πάρα πολλά πράγματα. Το ένα ήταν οι προοπτικές των μεγάλων κομμάτων, που βυθίστηκαν και οι δύο. Δεν έχει υπάρξει, νομίζω, ευρωπαϊκό προηγούμενο. Και οι δύο μεγάλοι ταυτόχρονα τέτοια κατάρρευση. Και οι δύο μαζί αθροίζουν φέτος 6,3%. Το αντίστοιχο Πασόκ και Νουδού, ας πούμε,
που εναλλασσόταν στην κυβέρνηση για δεκαετίες. Επειδή βουλευτικές είναι άλλο πράγμα, είναι σπορ για σκληρούς κομματικούς μηχανισμούς και ριζωμένους, υπήρχε ένα ερώτημα αν εκεί θα αποδειχθούν πιο ανθεκτικοί. Και δεν τελειώνουν. Αντίστροφα, θα ήταν ένα μεγάλο μέτρημα και για την ανυπότακτη Γαλλία. Είναι ένα πράγμα ο χαρισματικός Μελανσόν. Και είναι άλλο πράγμα, χωρίς να έχεις χτίσει μηχανισμό τόσα χρόνια κομματικό, τι θα καταφέρεις να αποτυπώσεις στη Βουλή. Και το ίδιο και για τη Λεπέν, η οποία είναι εντυπωσιακό ότι όλα αυτά τα χρόνια της ανόδου της, στα αποτελέσματα που κάνει στις προεδρικές, και αυτή έχει αποτύχει στο να το μεταφράσει σε οργανωτική δύναμη. Είναι το πιο ελπιδοφόρο νέο μες στη μαυρίλα της ανόδου της. Όλοι οι σύντροφοι, αισιόδοξοι, απεσιόδοξοι, προσπαθούν να παίρνουν υπόψη και τους δύο, είναι στο... παίρνει 25% σε πόλεις που δεν έχει ένα μέλος. Είναι τέτοια η κατάσταση αναντιστοιχίας στον δρόμο. Και αυτό το πληρώνει στις κοινοβουλευτικές, όπου τόσα χρόνια τα καλά σκορ δεν αποτυπώνονται και σε κάτι παραπάνω από 6-7 βουλευτές, από τους 550. Επειδή είναι πολύ ανώμαλο για να ισχύει για πάντα αυτή η αναντιστοιχία, το άλλο ερώτημα ήταν τι θα γίνει φέτος. Που έχεις τρεις παίχτες, Μακρόν, Μελανσόν, Λεπέν, δεν μπορεί να συνεχιστεί οι βουλευτές να αναλωνούν. Σοσιαλιστές, Ρεπουμπλικάνοι κλπ. Αυτό το κάνανε ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς. Πλέον έχουμε μια εξέλιξη που βάζει την κουβέντα σε άλλη βάση. Είναι η επίτευξη μιας εκλογικής συμμαχίας μεταξύ ανυπότακτης Γαλλίας, Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας, Σοσιαλιστικού Κόμματος και Πρασίνων για κοινό κατέβασμα στις βουλευτικές. Το τεχνικό κομμάτι είναι ότι σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Γαλλίας, να πω ότι η Γαλλία έχει μόνο μονοεδρικές και σύστημα δύο γύρων, αυτό ερμηνεύει και το τεχνικό σκεπτικό της επιλογής, θα υπάρχει ένας υποψήφιος, οποιοδήποτε από τους εταίρους, αλλά οι άλλοι δεσμεύονται ότι στηρίζουν αυτόν, ώστε όπως εκτιμούν να έχουν περισσότερες πιθανότητες να περάσει ο κοινός υποψήφιος στο δεύτερο γύρο και ίσως και να εκλεγεί βουλευτής. Η συμφωνία δεν είναι μία, είναι τέσσερις. Η ανυπότακτη Γαλλία έχει δημοσιεύσει τις προγραμματική βάση συμφωνίας με τους Πράσινους, που είναι άλλη από τη βάση που συμφώνησε με το ΚΚΚ, που είναι άλλη από τη βάση που συμφώνησε με τους Σοσιαλιστές. Αυτό ρίχνει από μόνο του μια πρώτη σκιά του πού ακριβώς δεσμεύεται αυτή η συμμαχία που διεκδικεί την ψήφο στις βουλευτικές. Πέρα από αυτό, υπάρχουν πολύ πιο βαριές σκιές. Επιδιώκοντας από τη μεριά του Μελανσόν να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν ανταγωνιστικά κατεβάσματα από τους Σοσιαλιστές ή τους Πράσινους, και άρα να αυξηθούν οι πιθανότητες να περπατήσει η εκλογή βουλευτών. Οι συμφωνίες υπήρξαν πολύ γενναιόδωρες προς τα πιο μετριοπαθή συντηρητικά κόμματα του συνασπισμού, τους Πράσινους και πολύ περισσότερο τη Σοσιαλδημοκρατία. Αυτό αποτυπώνεται και σε έδρες. Η αρχική πρόταση που μοιάζει η πιο λογική ήταν να πάει αναλογικά τι πήρε στις προεδρικές, πόσες έδρες σου αντιστοιχεί να διεκδικήσεις. Αυτό κατά τις συζητήσεις ανατράπηκε με μια στοιχειωδώς γενναιόδορη πρόταση στους Πράσινους. Δικαιούνταν 78, παίρνουν 100. Λίγο γενναιόδορη στο ΚΚΚ, δικαιούταν 38, παίρνει 50. Πολύ γενναιόδοροι σοσιαλιστές που δικαιούταν 29 και θα πάρει 70. Το οποίο είναι ένας πολύ ισχυρός συμβολισμός, πρώτον, αλλά είναι και πολύ πρακτικό, επειδή είναι εκλόγιμες θέσεις, για το ποιοι άνθρωποι ακριβώς είναι πολύ πιθανό να ανεκλεγούν στα πλαίσια αυτής της συμμαχίας στη Βουλή. Για να αποσπαστεί η συμφωνία των σοσιαλιστών, το άλλο που μπλέκει, αλλά και του ΚΚΚ και των Πράσινων σε ένα βαθμό, υπήρξαν και προγραμματικά προβλήματα. Οι σύντροφοι του ΝΠΑ περιγράφουν ότι
δεν το κρίνουν σε σχέση με το δικό τους πρόγραμμα. Περιγράφουν ότι είναι απομάκρυνση του προγράμματος του Μελανσόν. Αυτό με το οποίο κατέβηκε στις προεδρικές, ότι έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ για χάρη των μετριοπαθέστερων συμμάχων. Κάποια ενδυματικά παραδείγματα, το άμεση αύξηση του κατώτατου στα 1.400, μετά τη συμφωνία με τους σοσιαλιστές, έφυγε το άμεση και παίρνει ένα χαρακτήρα στη διάρκεια της θητείας, που είναι πενταετής. Το σύνταξη για όλους στα 60 έγινε δικαίωμα σε σύνταξη στα 60, το οποίο είναι κλασικό τρίκ για να σημαίνει προώρη με πέναλτι στο πώς θα πάρεις και άλλα γνωστά σοσιαλφιλελεύθερα. Και το ανυπακοή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε πιο αμφισβήτηση εκείνων των πτυχών της ευρωπαϊκής πολιτικής που... με αυτή την έννοια πέφτει μια βαριά σκιά σε αυτό το εγχείρημα όσον αφορά τις προοπτικές του. Αν διαβάσατε το άρθρο της εφημερίδας, εντοπίζαμε ότι υπάρχει ένα πολύ βαθύτερο πρόβλημα που δεν λύνεται σε μια κάλπη και ότι η ανυπότακτη Γαλλία θα πρέπει να αναμετρηθεί με τέτοια καθήκοντα την ανασυγκρότηση οργανικών δεσμών στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές και να μην μείνει στην εκλογική αποτελεσματικότητα του λαϊκιστικού μοντέλου. Η κατεύθυνση που προέκυψε είναι το αντίστροφο. Είναι όσα κάνω λογοδοτούν στο στόχο της εκλογικής αποτελεσματικότητας. Αν θέλω τη μέγιστη δυνατή κοινοβουλευτική ομάδα, θέλω τους σοσιαλιστές και τους πράσινους και διευκολύνω την ένταξή τους. Αυτοί είναι οι λόγοι που αν και είχε τη διάθεση όντως αυτή τη φορά το ΕΝΠΑ να μείνει εκτός. Ιδιαίτερα μετά την τροπή που πήραν διαπραγματεύσεις με τους σοσιαλιστές. Και έχουν επιλέξει, έχει σημασία η τακτική του ΕΝΠΑ γιατί νομίζω κλείνει λίγο και στο πώς πρέπει να δούμε εμείς αυτό που πάει να γίνει. Κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια να παραμείνουν εντός της δυναμικής που έχει ξεδιπλωθεί προς τα αριστερά, διατηρώντας τις επιφυλάξεις και τις επικρίσεις τους στο κατά πού πάει να αξιοποιηθεί πολιτικά αυτή η δυναμική. Και άρα έχουν δηλώσει ότι θα στηρίξουν και μάλιστα ενεργά όσους υποψήφιους είναι όντως αριστεροί της ανυπότακτης Γαλλίας, εκφράζουν τη ρήξη, το πρόγραμμα του Μελανσόν στις προεδρικές κλπ. Αλλά δεν θα στηρίξουν, αντίθετα θα επιδιώξουν να διερευνήσουν εναλλακτική υποψηφιότητα όπου είναι διάφοροι σοσιαλφιλελεύθεροι, δεινόσαυροι του Σοσιαλιστικού Κόμματος κλπ. Οι βουλευτικές εξακολουθούν να έχουν τεράστιο ενδιαφέρον γιατί υπάρχει αυτό το ρεύμα το οποίο αναθάρισε κόσμος αριστεράς με το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου. Αυτό εξακολουθεί να εκφράζεται. Μένει να δούμε πόσο θα πάει να ψηφίσει στις βουλευτικές. Αλλά παραμένει γεγονός ότι γράφονται άρθρα ακόμα και πιο επικριτικούς απέναντι σε αυτό, ότι ανασυγκροτείται μια γαλλική αριστερά που φιλοδοξεί να παίξει ρόλο. Το πιο μεγάλο ενδιαφέρον είναι, όπως εντοπίζει ένα άρθρο του Κρεμιέ, ότι αποσταθεροποιείται πλέον στο δημόσιο διάλογο η εικόνα που λέει Μακρόν και Λεπέν. Κεντροδεξιά, ακροδεξιά. Και αυτοί ορίζουν την πολιτική αντιπαράθεση στα κανάλια, σε εφημερίδες. Και άρα το αποτέλεσμα μιας δύναμης που τοποθετείται στα αριστερά του Μακρόν, να δούμε τι θα κάνει και η Λεπέν αυτή τη φορά που είναι το ερωτηματικό, ασφαλώς σε επίπεδο αντίκτυπου και συζήτησης θα έχει μεγάλη σημασία. Το περιεχόμενο είναι αυτό που δημιουργεί το σφίξιμο για το τι θα απογίνει αυτό. Τρεις εκβάσεις υπάρχουν. Η πολύ πιθανή, η πιθανότερη, μια νέα αυτοδυναμία Μακρόν. Είναι πολύ δύσκολο να σπάσει αυτό το πράγμα και δημοσκοπικά δεν προκύπτει ότι
δεν θα είναι αυτοδύναμος. Το σενάριο που βάζει στόχο αυτή η νέα συμμαχία να εκλεγεί πρωθυπουργός ο Μελανσόν και να υπάρξει συγκατοίκηση, το οποίο είναι ένα πολύ περίεργο σενάριο, θα οξύνει αντιφάσεις, αλλά τι συγκατοίκηση θα είναι αυτή ακριβώς, δημιουργεί πολλά ερωτήματα, ειδικά λόγω του ποιόντος των συμμάχων. Και ένα ενδιάμεσο, όχι τόσο απίθανο, όσο η Πρωθυπουργία Μελανσόν, να στερηθεί από τον Μακρόν η αυτοδυναμία, το οποίο θα είναι πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο της αριστεράς, αλλά εκεί θα φανεί οι σύμμαχοι σοσιαλιστές, οι σύμμαχοι πράσινοι, αν θα του δώσουν ένα χεράκι απέναντι στην κακιά Λεπέν, να διαμορφώσει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Θα μάθουμε στις βουλευτικές. Μετά από αυτές, νομίζω ανοίγεται, τελειώνω με αυτό, όλα αυτά τα αντίρροπα και ελπίδα και προβλήματα και η Λεπέν αλλά και ο Μελανσόν, νομίζω και το φαινόμενο Μακρόν που είναι περίεργο, εγγυώνται ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να μην πλήττει και θα συνεχίσει να παράγει και καλές και κακές ειδήσεις όλη την πενταετία. Έχουμε μία και μόνη αστική επιλογή με τη διάλυση των άλλων, τουλάχιστον τώρα. Είναι ο Μακρόν. Έχει καταφέρει να είναι αυτός. Όποιος θέλει υπεύθυνη αστική διακυβέρνηση, είτε είναι αστός, είτε θέλει σταθερότητα, δεν έχει άλλο. Και έχει φθαρεί ήδη μετά από 5 χρόνια. Έχουμε τη Λεπέν, ας πούμε, πρωτών πυλών, φάνηκε. Και έχουμε και όλα όσα περιγράφηκαν ως ενδιαφέρουσες διεργασίες προς τα αριστερά. Άρα, το τοπίο που θα έχουμε, για να το πάω με εκλογικούς όρους αμιγώς, σε 5 χρόνια πάλι από τώρα, είναι ακόμα πιο, αν το λέγαμε το 17, τι θα βγάλει αυτή η πενταετία, το τι θα βγάλει η νέα πενταετία Μακρόν γίνεται ακόμα πιο μεγάλο ερωτηματικό, με ανοιχτά και καλά και άσχημα σενάρια. Οι δύο τάσεις, και όντως με αυτό κλείνω, που δεν επιτρέπουν. Η Γαλλία παραμένει χώρα που είχε ένα εργατικό κίνημα που, καλή ώρα τα έλεγα πριν, υποχρέωσε τον Μακρόν να βάλει στο συρτάρι την αυαρχίδα του, τα επιδόματα COVID, αποζημίωση εργαζομένους επί πανδημίας, ήταν τα πιο γενναιόδωρα σε όλη την Ευρώπη, επίσης όχι τυχαίο. Είναι η χώρα με ένα τέτοιο εργατικό κίνημα. Παραμένει αρκετά ισχυρό και ζωηρό. Έχει αγωνιστεί μέχρι πριν λίγα χρόνια και έχει πετύχει και νίκες. Είναι η χώρα που υπάρχει νέα γενιά αντιρατσιστών ή και μαύρων και μουσουλμάνων ακτιβιστών. Με αυτή την έννοια υπάρχει αυτή η τάση στην οποία θα έπρεπε να επενδύσει κανονικά η σπασιά αριστερά. Είναι και η χώρα του δεύτερου μισού της θητείας Μακρόν. Ο σύντροφος ο Παλέτα έχει την πολύ σκληρή διατύπωση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι αντιρατσιστής στη Γαλλία σήμερα. Και δεν αναφερόταν μόνο στην κυβέρνηση του. Αυτό που λέμε σκοτεινό μέρος για τις προοδευτικές ιδέες. Και άρα σε ένα τέτοιο τοπίο θα έχει να κινηθεί η ριζοσπαστική αριστερά. Μετά τις βουλευτικές και ανάλογα το μήνυμά της, ελπίζουμε να στρέψει το βλέμμα στα καλά στοιχεία που την έφεραν ως εδώ και να μην μπλέξει με τις περιπέτειες που αχνοφαίνονται μέσω των βουλευτικών κλπ.